περί στατικά λιποθυμίας. Θεωρούμε ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδεία, το Υπουργείο των Υγείας, συγγνώμη, να εξετάσει και το δικό μας αίτημα που το είχαμε υποβάλει εδώ και 10 ημέρες περίπου. Θα πρέπει κάποιος να λάβει την ευθύνη, να μην ξαναζήσουμε αυτό που έγινε χθες. Παιδί να ζητά άδεια, να βγάλει τη μάσκα γιατί δεν νιώθει καλά. Ο εκπαιδευτικός λόγω του ναι, πρωτοκόλου. Μπορεί όμως, με συγχωρείτε κύριε Διονυσίου, αλλά μπορεί και ήταν ξεκάθαρο το Υπουργείο και η επιστημονική ομάδα να ζητήσει άδεια να βγει εκτός της αίθουσας διδασκαλίας για λίγο, για 1-2 λεπτά, να αφαιρέσει τη μάσκα. Αυτό πρέπει να γίνεται εντός της τάξης, με δεδομένο ότι σε πολλές από αυτές τις αίθουσες οι αποστάσεις είναι μικρότερες του μισού μέτρου μεταξύ των μαθητών. Εντάξει, εμείς είπαμε και ζητήσαμε τόσο και για την κατανόηση του προφορικού λόγου, όπως το αίτημα έχει γίνει δεκτό για τους εκπαιδευτικούς, να γίνει παράλληλα και το αντίθετο για τους μαθητές. Υπό μία προϋπόθεση, να απέχει 2 μέτρα από τους μαθητές, να είναι σε απόσταση που απέχει 2 μέτρα και όταν και εφόσον δεν είναι δυνατόν να γίνεται κατανοητός ο εκπαιδευτικός στη διδασκαλία του μαθήματος, όταν φέρει τη μάσκα στο πρόσωπό του. Λοιπόν, στους μαθητές όμως δεν είναι τα ίδια τα δεδομένα. Δεν είναι τα ίδια, αλλά δεν φταίσουν τα παιδιά γιατί δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Αν τα όχι, δεν είναι θέμα μπορούσα... φταίξηματος εδώ. Είναι θέμα του να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα όπως ακριβώς εκπονούνται και δίνονται στην δημοσιότητα. Εάν τώρα ξεφύγουμε σε κάποιο σημείο, κύριε Διονυσίου, και είναι κάτι το οποίο επεσήμανε και ο Υπουργός Υγείας, ακούγοντας τον να μιλά το πρωί, ήταν πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, η καλή επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζουμε το τελευταίο διάστημα δεν πρέπει να εκτραπεί επειδή όλοι σιγά σιγά ζητάμε χαλαρώσεις. Καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά, εξού και η συζήτηση για τα κλιματιστικά, αλλά πρέπει να γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Μαζί σας συμφωνούμε ότι πρέπει να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά πρέπει να τηρούνται από όλους, όχι να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Συμφωνούμε για τη χρήση της μάσκας, αλλά ας μας εξηγήσουν τελικά γιατί τον Μάιο η χρήση της μάσκας ήταν προαιρετική και όχι εξυπηρετική, καθόλου εξυπηρετική, γιατί τώρα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Μας το εξήγησαν. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, αγαπητέ μου Ονούφρυε. Είχαμε πολύ λιγότερα δεδομένα σε σχέση με τους τρόπους μετάδοσης της COVID-19, όπως μας επισημαίνεται και από τους ειδικούς, εξού και άλλαξαν και οι οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γι' αυτό ήταν διαφορετικά τότε. Εντάξει, όμως στην Κύπρο έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και επίπεδα υγρασίας. Είναι ασύμφορη κατάσταση μέσα στις τάξεις, αγαπητέ Σωκράτους. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και ακόμα η λέξη δύσκολο δεν μπορεί να περιγράψει το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στις τάξεις. Μάλιστα. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση και κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη. Εμένετε δηλαδή στο αίτημά σας. Βέβαια επιμένουμε στο αίτημά μας. Πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να δοθούν κάποιες ελαμφρύσεις. Ας δίνεται άδεια, αν θέλουμε να τηρούμε τα μέτρα, και πολύ σωστά θέλουμε να τηρούμε τα μέτρα, ας δίνεται τουλάχιστον άδεια στα παιδιά να βγαίνουν έξω από την τάξη παρά να αφήνουμε να λιποθυμούν μέσα στις τάξεις. Καλά, ναι, αυτό το είπαμε. Με αυτό είναι γίνεται. Είναι και στον εκπαιδευτικό. Ωραία, τότε κάντε τη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς και ζητήστε τότε να είναι λίγο πιο χαλαροί. Και να υπάρχει και επιτήρηση όμως. Δηλαδή, ένας μαθητής βγει έξω από την τάξη και κάνει 10-15 λεπτά, θα χάσει την παράδοση για 15 λεπτά και μπορεί να την επικαλούνται. Βεβαίως υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν αναπνευστικά προβλήματα και υπάρχει οδηγία σε σχέση με τη διαχείριση αυτών των παιδιών ή όντως πραγματικά να νιώθουν δυσφορία. Πάντοτε όμως μπορεί να υπάρξουν και επιτίδιοι μαθητές. Διαφωνείτε? Δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά είναι πολύ απλά τα πράγματα, αγαπητέ μου Σωκράτους. Μπορεί να παραμένει έξω από την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας για να έχει τον οπτικό έλεγχο ο καθηγητής. Δεν είναι ανάγκη να περιφέρεται στην άπρη του σχολείου. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν.